Με το lockdown να κάνει μελαγχολική την εικόνα του κατά τα άλλα πολύ όμορφα στολισμένου Αγίου Νικολάου, πολίτες και καταστηματάρχες ελπίζουν σε μια καλύτερη χρονιά που σε λίγο ανατέλει. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις καταστάσεις και τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε, η αγορά κινήθηκε, ο κόσμος κυκλοφόρησε, η αισιοδοξία επικρατεί. Με τον Άγιο Νικόλαο να μην αποτελεί εξαίρεση, η αγορά τις τελευταίες ημέρες λειτουργεί με τη διαδικασία του click away, με τους λασιθιώτες καταναλωτές να έχουν προσαρμοστεί στην πλειοψηφία τους σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, η τζίρη είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με τους αντίστοιχους το 2019. Η κίνηση δεν θα μπορούσαμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι είναι η αναμενόμενη, ας πούμε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως υπήρξε ένα πολύ ζεστό ενδιαφέρον γενικά από τον κόσμο, έτσι ώστε να βγει στην αγορά και να καταναλώσει, ας πούμε, για να το πούμε διαφορετικά. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, παρά τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει και στην πρωτεύουσα του Λασιθίου η πανδημία, προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις για να στολίσει την πόλη, έτσι ώστε να λειτουργήσει το αίσθημα της εξωστρέφειας των πολιτών. Μάλιστα, οι εικόνες είναι ξεχωριστές τόσο στο κέντρο όσο και στις συγκίες του Αγίου Νικολάου, με τους αυτοδιοικητικούς να τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος προσπάθησε να στηρίξει την τοπική αγορά. Η αγορά του Αγίου Νικολάου, παρόλες τις αντικσότητες και τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε τώρα, παρόλο το lockdown, υπήρξε μια, μπορούμε να πούμε δεδομένο το σχετικό, μια οικοδυνοποιητική κίνηση, η οποία τόσο που βοήθησε τόσο και το click away, όσο και οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες, βοήθησαν ώστε να κυκλοφορήσει κόσμος και να γίνει κάποιες αγορές, περιορίζοντας έτσι τη ζημιά που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής.